Λοιπόν, θέλουμε να ελέγξουμε αν είναι ανάγωγο ή όχι και να το βρούμε σε κινόμενο αναγώγου. Επομένως, το πρώτο στάδιο είναι να ελέγξουμε αν για χ ίσον το 0 και για χ ίσον 1. Δηλαδή αν έχει κάποιο πρωτοβάθμιο παράγοντα. Αυτό είναι εύκολο διότι βάζουμε χ ίσον το 0. Για χ ίσον το 0, εφ του μηδενός, διάφορο του 0. Άρα δεν, αυτό σημαίνει ότι δεν βγαίνει κενός παράγοντας του χ, προφανώς. Για χ ίσον το 1, εφ του 1, θα είναι 1 και 1, 2 και 1, 3 και 1, 4 και 1, 5, μόντουλο 2, διάφορο του μηδενός. Άρα δεν έχει ως παράγοντα ούτε το χ, ούτε το χ πλην 1. Έτσι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πια ότι είναι ή δεν είναι ανάγωγο, δεν ξέρουμε. Γιατί είναι τετάρτου βαθμού. Αν ήταν τρίτου βαθμού ή δευτέρου βαθμού, θα είχαμε τελειώσει. Εντάξει, αυτό. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι το εξής. Μπορεί δηλαδή να διαιρείται με ένα πολυόνυμο δευτέρου βαθμού που είναι ανάγωγο και το αποτέλεσμα να βγαίνει ένα άλλο. Να είναι γινόμενο δύο αναγώγων πολυόνυμων δευτέρου βαθμού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, παρά μόνο η διαδικασία είναι η εξής. Βρίσκουμε όλα τα ανάγωγα πολυόνυμα δευτέρου βαθμού. Όλα. Λοιπόν, επομένως, ποια είναι τα δευτέρου βαθμού πολυόνυμα? Είναι το χ τετράγωνο, το χ τετράγωνο συν 1, το χ τετράγωνο δευτέρου βαθμού, ναι. Όχι τα ανάγωγα, θα τα βρούμε. Όλα τα, όλα τα πολυόνυμα όμως δευτέρου βαθμού είναι α χ τετράγωνο συν β χ συν γ. Είναι χ τετράγωνο και χ. Είναι α χ τετράγωνο και β χ και γ. Το χ τετράγωνο είναι να έχει συντελεστεί 1. Άρα είναι 4. Χ τετράγωνο, χ τετράγωνο και 1, χ τετράγωνο και χ. Και χ τετράγωνο και χ και 1. Δεν υπάρχουν άλλα, συμφωνείτε? Ωραία. Πάντως να ξέρετε, αν γράψουμε όλα τα πολυόνυμα δευτέρου βαθμού, σίγουρα τουλάχιστον ένα είναι ανάγωγο. Για τούτο δεν είναι. Δεν είναι γιατί είναι χ επί χ. Για τούτο, μη σας ξεγελάει. Δεν είναι. Γιατί είναι χ συν 1 επί χ συν 1. Χ συν 1 τετράγωνο. Μιλάμε μόντουλο 2. Γιατί είναι χ τετράγωνο και 2 χ που είναι 0 μόνο δηλαδή. Άρα δεν. Εδώ το βγαίνει κοινός παράγοντας. Δεν. Εντάξει. Τώρα αν ισχύει αυτό το θεώρημα που λέμε θα πρέπει τούτο να είναι. Αλλά είναι δευτέρου βαθμού. Άρα αν δεν ήταν ανάγωγο θα είχε ως ρίζα ή το 0 ή το 1. Αλλά είτε 0 να βάλουμε είτε 1 θα είναι διάφορο του μηδενός. Άρα είναι ανάγωγο. Οπότε η σκέψη μας αναδρομικά είναι η εξής, ότι εμείς αυτό ενδιαφερόμαστε. Αν δεν είναι ανάγωγο, αν δεν είναι ανάγωγο, θα είναι γινόμενο δύο άλλων πολυονύμων που θα έχουν χ το ένα και το άλλο, τι βαθμός θα είναι. Αν είναι βαθμού 1 και 3 θα έχει μια ρίζα στο Z2, δηλαδή θα βγαίνει 0 αυτό, δεν γίνεται. Τι άλλο θα είναι. Θα είναι γινόμενο δύο αναγώγων. Δύο ή τριών αναγώγων δίκαιο έχεις, γιατί θα ήταν πρώτο και θα ήταν και το άλλο πρώτο, οπότε θα χειρίζει. Άρα δύο αναγώγων δευτέρου βαθμού. Αλλά τα μόνο ανάγωγα δευτέρου βαθμού είναι αυτά. Πάμε αναδρομικά λοιπόν. Βρίσκουμε σε κάθε στάδιο και είναι πεπερασμένα ο αλγόριθμος και θα είναι σε κάθε στάδιο πεπερασμένο. Μπορεί να είναι πολλά, αν πούμε το Z3, το Z7 και τα δύο Z7, χαμός. Έτσι. Άρα, πείστε μου όμως πώς πήραμε τα του δευτέρου βαθμού εκεί πέρα. Πήραμε το χ τετράγωνο, ωραία. Τα πήραμε όλα του δευτέρου. Όλα του δευτέρου βαθμού είναι γενικά σαν τα α χ τετράγωνο και β χ και γ. Οι συντελεστές όμως είναι από το Z2. Επίσης έχουν μια άλλη δέσμευση ότι δεν πρέπει να είναι 0, γιατί δεν θα είναι δεύτερο. Άρα πρέπει να είναι 1 αναγκαστικά. Διαιτώνομαι από αυτό. 1 αναγκαστικά. Και εδώ παίζουμε με όλους. Είναι 0 ή 1. Και είναι αυτά τα 4. Εντάξει. Βρήκαμε λοιπόν αυτό. Αν λοιπόν αυτό
δεν είναι ανάγωγο, αναγκαστικά θα διαιρείται από ένα ανάγωγο πολυόνυμο μικροτέρου βαθμού. Το οποίο να είναι ανάγωγο πρώτου βαθμού δεν γίνεται, γιατί θα έχει μια ρίζα. Μόνο δευτέρου. Αν έλεγε κανείς τρίτου βαθμού, θα είχε το πηλίκο πρώτου βαθμού. Οπότε γιατί να κάνουμε αυτό. Και δεν έχουμε πει ότι οι πεντητές, άμα είναι. Όχι, αυτό είναι στο άρεσο τώρα. Α, ναι, σωστό. Δηλαδή θα κάνουν τη διαίρεση και μετά τη διαίρεση. Θα κάνουν αυτή τη διαίρεση. Αν δεν είναι ανάγωγο, η διαίρεση θα βγει τελεία. Είναι φανερό γιατί. Μην κάνετε δηλαδή σε έναν τετάρτο βαθμό και πείτε ότι δεν έχει ρίζες, οπότε έχει. Εντάξει, δια του χ τετράγωνο και χ και ένα. Επομένως, η διαδικασία είναι, αρχίζουμε από το 1, γράφουμε όλα τα πολυόνυμα πρώτο βαθμό και επομένως ξέρουμε τη σύνδεση. Μετά πάμε στο 2, στο στάδιο 2, που είναι πεπερασμένα, σίγουρα διαλέγουμε τα ανάγωγα. Μετά πάμε στο 3, όλο ξεμένει, δηλαδή κοσκινίζουν και ξεμένουν τα ανάγωγα, είναι ένα. Και μετά στο 4, έτσι λειτουργεί αυτό ο όγκο. Ναι, υπάρχει ένα τύπο του Μέμπιου εκεί πέρα που μα δίνει πόσα είναι τα ανάγκη. Δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει να το αποδείξουμε. Πάντω σίγουρα υπάρχει τουλάχιστον ένα. Και απλώ τη λογική να καταλάβετε. Έτσι, μετά το δίνουμε σε έναν υπολογιστή, φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα και τα ψάχνουμε. Τα συστήματα αυτά. Λοιπόν. Οπότε τώρα ας κάνουμε να δούμε αυτό το χ τετράγωνο. Πλην χ τετάρτης, πλην χ τρίτης, πλην χ τετράγωνο. Έτσι. Αυτό και αυτό, αυτό και αυτό. Και μένει χ και ένα. Το χ και ένα είναι ένα πολυόνυμο μη μηδενικό. Έτσι. Και επομένως, αν αυτό, επαναλάβω, αν αυτό δεν ήταν ανάγωγο, θα έπρεπε να γινόταν, να γραφόταν ως γινόμενο πολυόνυμο ανάγωγων πολυόνυμων. Αλλά... καλό ή κακό. Έλα, έλα. Κοίταξε να δεις τώρα. Έλα, δεν μείνω. Την κεντρική σελίδα που έχω εγώ την ευθύνη. Για να βγάζω αυτά πρέπει να υπάρχει επίσημη απόφαση από τον πρόεδρο. Ναι, απλά δεν βρίσκω τον πρόεδρο για να το πω. Δηλαδή θα τον πάρω ξανά τηλέφωνο. Άκουσα, δεν απαντάει. Απλά αν μπορούμε. Πήγαινε επίσης, κάνουμε τη χάρη να βρει τον κύριο Λάπα που είναι ο διευθυντής του τομέα. Έχει... το βρίσκει πιο εύκολο τον πρόεδρο. Τώρα που θα κατέβω εγώ κάτω. Ωραία. Εντάξει, γιατί έχει και εργαστήρια αύριο πληροφορικής. Και πήρατε από την κατάληψη. Αύριο είναι η απεργία. Γι' αυτό, μόνο αύριο. Πόσες μέρες. Αύριο. Απλά για να μην έρθουν τα παιδιά γιατί τα εργαστήρια, γι' αυτό θέλαμε κυρίως να βγει. Δεν μου λες, αυτό το πολυόνυμο είναι ανάγκο ή δεν είναι, τι είναι. Τι γράψατε, ότι είναι ή ότι δεν είναι. Δεν ξέρω. Το μελλοντάδιο. Κατάλαβες, επειδή αυτή την συγκρότητα να είναι έγκαιρη. Αργά μέχρι το βράδυ, αν μάθω κάτι άλλο. Εντάξει, πάμε, είναι καλά παιδιά. Τα παιδιά, αυτά είναι καλά, αλλά καθίστε κι εσείς και εσείς κάνετε. Να έρθω την Τετάρτη να δώσω πρόοδο. Γιατί να μην έρθεις. Δακτήριο πηλίκο είναι. Δακτήριο πηλίκο, ανάγω από λιόνυμα, σωμοφισμό, γιατί να μην. Να επαναλάβω λοιπόν, αυτό το πολυόνυμο είναι ανάγωγο, γιατί αν δεν ήταν, θα έπρεπε να διαιρείται, να είναι γινόμενο ανάγωγο πολυόνυμο, μικροτέρου βαθμού.
Τα ανάγκω από λιώνυμο πρώτου βαθμού είναι το χ και το χ πλην 1. Γιατί οι ρίζες μόνο είναι το 0 και το 1. Θα είχαμε ρίζα δηλαδή. Ναι, ρίζα, δεν έχω. Τα ανάγκω από λιώνυμο δευτέρου βαθμού είναι μόνο ποιο. Είναι αυτό. Ναι, αλλά πώς θα ήταν η διάσταση. Θα ήταν η δευτέρου και ένα άλλο δευτέρου. Μόνο θα διαιρείται με αυτό. Δεν γίνεται να διαιρείται. Ή να είναι γινόμενο πρωτοβαθμίων που δεν είναι. Άρα είναι ανάγκη. Ο αλγόριθμος λοιπόν ψάχνει, τα κανονικά ψάχνει του τρίτου βαθμού, βρίσκει όλα του τρίτου, τα βάζει σε μια λίστα. Μετά κάνει όλα αυτά, επειδή είναι πεπερασμένα, βρίσκει όλα του τετάρτου, τα βάζει. Του πέμπτου θα πρέπει να διαιρείται με όχι. Δηλαδή του πέμπτου βαθμού πολυόνιμου, τι θα πρέπει να κάνει. Θα πρέπει να κάνει όλες τις διαιρέσεις με τα πρωτοβάθμια, τα ανάγωγα, τα δευτεροβάθμια, τα ανάγωγα, το τριτοβάθμιο, το τετάρτο, το βάθμιο. Και μετά να αποφανθεί. Είναι διαδικασία. Εντάξει, δεν είπαμε να την κάνουμε. Θέλει να ξέρουμε τι να το πούμε να κάνουμε. Διότι τότε, ανάλογα με το αν ένα πολυόνιμο είναι ανάγωγο ή όχι, το δακτύλιο σπηλίκο είναι σώμα ή όχι. Να κάνουμε μια τέτοια άσκηση και να. Μετά να αποκλείεται να είναι και στο. Την κεντρική σελίδα. Να την φροντίζουμε, μην γράφουμε πράγματα που δεν ισχύουν. Ας είναι και λίγο πιο αργά. Πότε έγινε η συνέλευση. Α, γι' αυτό πήγες, αποφάσισες, κατάληψες και ήρθες εδώ. Τι όχι αφού. Μόλις πήγαμε, τελείωσε. Μόλις φτάσαμε, τελείωσε. Λοιπόν, ας πούμε στο Z3 λοιπόν, εκεί, να πάρουμε ένα πολυόνιμο, πες ένα πολυόνιμο, δεν είναι και μεγάλο βαθμό, τρίτου βαθμού. Αυτό που θέλει κανείς να μελετήσει κανείς είναι το αν πάρουμε το ιώτα να είναι το ιδεώδες που παράγεται από το FTH. Τι είναι το ιδεώδες τώρα. Είναι όλα τα πολλαπλάσια του FTH. FTH επί HTH όταν το HTH μεταβάλλεται θυμηθείτε ότι όταν πάρουμε το Z από μόνο του, το Z από μόνο του, και πάρουμε ένα νι, παίρνουμε το ιδεώδες που παράγεται από το νι, που είναι όλα τα πολλαπλάσια του νι. Λάμδα επί νι, όπου το λάμδα είναι κέραιος. Αυτό είναι ιδεώδες. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα τα ιδεώδη είναι αυτής της μορφής. Δηλαδή για κάθε ιδεώδες υπάρχει ένα πολυόνιμο που είναι το ελαχίστο βαθμό και όλα τα άλλα είναι πολλαπλάσια. Όπως και εδώ όλα τα ιδεώδες των ενακτήλων εταιρεών είναι πολλαπλάσια κάποιου νη, που είναι το ελάχιστο στοιχείο, θετικό στοιχείο που βρίσκεται εκεί μέσα. Λοιπόν, ωραία. Το Z. Το G του Χ συν Ι είναι ένα σύνολο πολυονίμων, δηλαδή στην πραγματικότητα τι κάνουμε, τεμαχίζουμε όλο το σύνολο των πολυονίμων, το δακτύλιο σε κομμάτια και το ένα οποιοδήποτε κομμάτι είναι της μορφής G του Χ, συγκεκριμένο G του Χ συν F του Χ επί H του Χ. Το H του Χ ανήκει στο δακτύλιο των πολυόνιμων. Οπότε είπα ότι. Μια κλάση ισοδυναμίας, ισοδυναμία I, όταν. Η διαφορά τους. Λοιπόν,
Αυτή είναι μια κλάση ισοδυναμίας. Καμιά φορά τη γράφουμε και με G του Χ, μόνο του Λογιώτα. Το αποφεύγουμε όμως, δεν το γράφουμε ούτε στο βιβλίο ούτε στο ράδιο. Είναι όμως επιστημονικά αποδεκτό και έτσι. Είναι το ίδιο που γράφουμε εδώ πέρα 3 μόντουλο νι. Το 3 μόντουλο νι έχει την αντιστοιχία την ίδια εδώ. Τις αντιστοιχίες αυτές τις βλέπετε, τις σκέφτεστε. Λοιπόν, αυτό το σύνολο είναι ένα σύνολο που κατασκευάζει. Το G του Χ πρέπει να μας το δώσουν. Και στο G του Χ προσθέτουμε όλα τα πολλαπλάσια κάθε φορά το F του Χ, το αρχικό που φτιάχνει το ιδεώδες. Αυτή είναι μια κλάση ισοδυναμίας του ιδεώδους. Τώρα, το G1 του Χ, γιατί αυτό είναι σημαντικό, πότε έχουμε ισότητα. G1 του Χ και Y, ίσον G2 του Χ και Y, εάν και μόνο εάν, η διαφορά τους, G1 του Χ, μην G2 του Χ, ανήκουν στο Y. Εδώ το 3 μόντουλο νι, ίσον με το α μόντουλο νι, πότε θα ήταν ίσα. Όταν η διαφορά τους είναι πολλαπλάσιο του νι. Δηλαδή ανήκουν στο ιδεώδες που παράγεται από το νι. Οι αναλογίες είναι τελείως ευθείες και πολλές. Με άλλα λόγια, πότε οι δύο αυτές κλάσεις είναι ίσες. Ότι όταν αυτή η διαφορά βρίσκεται στο γιώτα, που σημαίνει ότι διαιρείται ακριβώς. Ότι το F του Χ διαιρεί τη διαφορά. Εντάξει. Ωραία. Κάτι άλλο τώρα. ότι αν έχουμε το G του Χ και Y, ανήκει βέβαια στο δακτύλιο Z3 του Χ προς Y. Πότε αυτό είναι το μηδενικό στοιχείο του δακτύλιου? Μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι μηδέν, αλλά να είναι το μηδέν. Αν διαιρείται το F του Χ. Το G του Χ. Και Y. Είναι το μηδενικό στοιχείο, δηλαδή το μηδέν συν Y, εάν και μόνο εάν, η διαφορά τους, το G του Χ δηλαδή που είναι μηδέν, ανήκει στο Y. Τι σημαίνει αυτό σύμφωνα με το προηγούμενο? Εάν και μόνο εάν, το F του Χ διαιρεί το G του Χ. Είναι αντιστρέψιμο στοιχείο αυτό? Πώς θα το ελέγξουμε? Μου λέτε, πες ότι το νι είναι, το νι ίσως πες ένα μεγάλο αριθμό, ρε γίνει. Μεγάλο, 1537. Το 185 μόντουλο, αυτό εδώ πέρα, μόντουλο νι, είναι αντιστρέψιμο ή δεν είναι? Πώς θα το εξετάσω? Έτσι. Αν δεν σκεφτάμε γρήγορα μεταξύ. Λοιπόν, επομένως εδώ έχουμε τον G του Χ. Το G του Χ είναι οποιοδήποτε πόλιο. Και μας λένε αν είναι αντιστρέψιμο ή όχι. Βρίσκουμε το μέγιστο κενό διαιρέτη του G του Χ και του πολιονίμου που παράγεται από το Ι. Το ίδιο δεν κάνουμε το μέγιστο κενό διαιρέτη του 1520 και του F του Χ. Με επανειλημμένες διαιρέσεις, όπως είπαμε, που είναι από τον αλγόριθμο του Ευκλήδη. Ας υποθέσουμε ότι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι 1. Τότε τι θα έχουμε?
θα υπάρχουν πολυόνυμα που το βρίσκουμε από τον αλγόριθμο του Ευκλήδη, κάπα του χ επί τζι του χ και λάμδα του χ επί εφ του χ ίσον 1. Αυτό το ξέρω. Ναι, αλλά αφού αυτό ίσουν με αυτό, τότε 1 συν γι θα είναι αυτό συν γι και το ιδεώδες, δηλαδή στο δακτύλιο οποιοδήποτε. Είναι το ίδιο πράγμα που το γράφουμε έτσι στο μέγιστο κύριο Μεσοκύρα και το παίρνουμε μόνο το λονί. Με τη διαφορά τώρα θα είναι κ του χ επί τζ του χ συν γι συν λάμδα του χ επί εφ του χ συν γι. Μόνο που ετούτο είναι πολλαπλάσιο του εφ του χ. Το ίδιο πράγμα με το μεσοκύριο μόντουλο. Θα είναι κ του χ επί τζ του χ συν γι ίσον 1 συν γι. Οπότε κ του χ συν γι επί τζ του χ συν γι ίσον 1 συν γι. Ναι, αλλά αυτό είναι το μοναδιαίο στοιχείο του δακτύλιου. Άρα αν είναι ο μέγιστος κοινός διαιρέτης 1, δεν βρίσκουμε μόνο αν είναι ή όχι αντιστρέψιμο, αλλά βρίσκουμε και το αντιστροφό του με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη μεριά, εάν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης δεν είναι 1, τι θα γίνεται με τούτο, είναι αντιστρέψιμο ή όχι. Ε, γιατί. Αν δεν είναι. Αν δεν είναι. Και είναι τι, ας πούμε. Έχουν ένα χ πλην 5, να έχουμε έχουν ένα κοινό παράγοντα. Μην ξεχνάς. Δεν ξέρω. Ή αν και μόνο. Είναι αν και μόνο. Και στο Z 18 για παράδειγμα, το Z 18 πάρε το 3, το 3 μόντουλο 18, είναι αντιστρέψιμο ή όχι, αφού ο μέγιστος κοινός διαιρέτης δεν είναι, γιατί δεν είναι. 3, 6, 8. Είναι μηδενοδιαιρέτης. Επομένως δεν μπορεί να αντιστρέψει. Επομένως δεν μπορεί να αντιστρέψει. Έχουμε πει γιατί. Εδώ όμως πώς θα το μεταφράσουμε την ίδια ακριβώς ιδέα για να είναι και εδώ. Αν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης δεν ήταν 1, τι θα είχαμε. Θα είχαμε ότι το G του Χ θα είχε ένα ωμέγα του Χ. Θα γράφω τον ωμέγα του χ επί ξ του χ και το εφ του χ θα γράφω τον πάλι ωμέγα του χ επί ξ τόνος του, όπου αυτά είναι μη σταθερά πολυόνυμα. Εντάξει, γιατί θα με διάσπαση. Ωραία. Τότε κοίταξε να δεις. Ωμέγα του χ επί ξ του χ επί ξ τόνος του χ είναι ίσο με τι. Το, αν πάρεις το ωμέγα αυτό επί ξ τόνος είναι πολλαπλά, είναι εφ του χ, είναι πολλαπλάσιο του εφ. Άρα αυτό συν γιώτα θα είναι το 0, το μηδενικό στοιχείο. Εντάξει, γίνεται. Ωραία. Αλλά αυτό τώρα μπορούμε να το γράψουμε ως εξής. Ο ωμέγα τόνος του χ συν γιώτα. Ωμέγα τόνος του χ επί ξ του χ. Ξ τόνος του χ συν γιώτα. Αυτό τώρα δεν μπορεί να είναι το 0. Ούτε αυτό είναι το 0. Γιατί είναι πολυόνυμα μικροτέρου βαθμού από το εφ. Και όμως το γινόμενο είναι 0. Η ίδια λογική είναι και εδώ πέρα. Δηλαδή ότι είναι αντιστρέψιμο εάν και μόνο μιαν, ο μέγιστος κοινός διαιρέτης είναι 1. Οπότε και αυτό το ξέρετε, αν σας τύχει κάτι τέτοιο. Τις αναλογίες τις βλέπετε.
εντάξει, πρέπει να μου πείτε πάλι λίγο αυτό με το μικρομαθιερέκ που είπε ο Γιάννης. Ναι. Κάνε το εξής. Ότι είμαστε σε ένα δακτύλιο, δέλτα. Με μοναδιαίο και τέλει που μπορεί να έχει νόημα να ρωτάμε αν είναι αντιστρέψιμο κάτι, έτσι. Δέλτα. Και το α είναι μηδενοδιαιρέτης. Αυτό σημαίνει ότι το α επί β είναι 0, το α διάφορο του μηδενός και το β διάφορο. Εντάξει. Αναρωτιόμαστε αν έχοντας αυτή την κατάσταση μπορεί το α να είναι αντιστρέψιμο. Αν α αντιστρέψιμο, συνεπάγεται υπάρχει το α πλην 1. Μέσα στο αυτό σημαίνει. Ο άλλο πλησιαστή, είτε αριστερά είτε δεξιά, μας κάνει το 1. Έτσι. Έτσι. Οπότε τι θα έχουμε. Αβ ίσου με το 0 εδώ, πολλαπλασιάζουμε από αριστερά με το αντιστροφό του. Ναι. Άρα β ίσου με το 0. Ναι, αλλά εμείς υποθέσουμε ότι το β δεν είναι. Άτομο. Και γιατί καταλήξαμε σε άτομο, διότι παραδεχθήκαμε ότι είναι αντιστρέψιμο, ότι μπορεί να είναι και μηδενοδιαιρέτης, αλλά να είναι και αντιστρέψιμος. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Λοιπόν, αύριο θα πούμε και άλλα πράγματα.